Στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε κύριε Υπουργέ αυτά, Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Χρήστος Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Θέλω να πείτε εδώ στον αέρα, τον είχα συναντήσει στο μαγειριάς του Μέγκα τον Υπουργό και του λέω πάτε συνέχεια, λέω στέκει στην εκλογική περιφέρεια, πέστε μου πόσες φορές έχετε πάει και πόσα ραντεβού έχετε κάνει, γιατί έχει όλα, τα κρατάει αρχείο. Εντάξει, είναι προφανές ότι και τώρα που μιλήσαμε έχω κάνει διακοπή από προσωπικά ραντεβού με πολίτες, ναι, με τους οποίους συζητάω, ναι, ανταλλάσσω απόψεις και πόσα αριθμό θέλω, αριθμό. Έρχομαι κάθε Σαββατοκύριακο, ναι, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι, όχι μόνο σε προεκλογική περίοδο, και πρέπει να έχω δει πάνω από 2.500 άτομα προσωπικά. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Αλλά αυτό προσέξτε. Ναι. Και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί έχει και μια ανάγνωση η οποία είναι πολύ σοβαρή. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει ένας πολιτικός τις πραγματικές αγωνίες της κοινωνίας. Συμφωνώ απόλυτα. Και το σκεπτικό με το οποίο λειτουργεί η κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι συμφωνείς πάντα. Αλλά η υποχρέωση δική μου είναι να κάνουμε το βέλτιστο για να βοηθήσουμε την κοινωνία, βεβαίως καθοδηγώντας και την κοινωνία έτσι όπως πιστεύουμε ότι είναι ο σωστός δρόμος. Σας ζητάνε και ρουσφέτια όμως, μη μου πείτε όχι, γιατί το ξέρω. Μα δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που κανένας πολιτικός να μην γίνεται αντικείμενο και τέτοιων θεμάτων. Αλλά, ναι, τι κάνει το θέμα είναι. Αλλά το κάνετε θέμα εσείς είναι ρουσφέτια. Πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω ότι στο ελληνικό δημόσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν μπει διαδικασίες οι οποίες είναι ορθολογικές, δίκαιες και αντικειμενικές. Μάλιστα. Και δεύτερον, θέλω να σας πω ότι στον ιδιωτικό τομέα... Κάτι θα γίνεται τώρα, κάτι θα γίνεται. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη ότι δεν γίνεται. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, προφανώς σε όποια ιδιότητα και αν υπάρχει, ακόμα και στη δική σας ιδιότητα, ακόμα και στο δικό σας μέσο, προφανώς θα έχετε γνωστούς ή φίλους με καλά βιογραφικά, στους οποίους μπορεί να συστήσετε. Α, μάλιστα. Και εγώ προσωπικά, το κάνετε, ως πανεπιστημιακός, με την άλλη ιδιότητά μου, κάνω συστατικές επιστολές. Καλά κάνετε, βέβαια. Καλά, να βοηθάτε τον κόσμο σε αυτά. Το να συστήσεις, παράδειγμα, ως πανεπιστημιακός, ένα φοιτητή σου κάπου, αυτή είναι η λέξη. Δει ο άλλος και το Υπουργός Οικονομικών, λέει, για να τον πάρουμε εδώ πέρα, για να του γράφει συστατική, καλό είναι. Λοιπόν, ας προχωρήσει όμως η συζήτηση. Είναι με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού. Κύριε Υπουργέ. Καλά το τοποθέτε, καλά το σώσατε. Αφού φύγαμε τώρα από αυτά, ένα πρώτο ερώτημα οικονομικό. Γιατί βγήκαμε στις αγορές λίγο πριν την αναβάθμιση που περιμένουμε αύριο? Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν περιμένετε κάτι εσείς. Τώρα βοάει πιάτσα, δεν είναι να μην το ξέρετε. Γράφεται εδώ και μια εβδομάδα ότι περιμένουμε αναβάθμιση αύριο. Δεν ξέρω τι γράφετε. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς προσδοκούμε ότι η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα θα γίνει μέσα στο 2023. Ναι, οκ, okay, σωστά. Και μετά τις εκλογές, Υπουργέ, αυτό να το πούμε. Εάν δηλαδή θέλουν να περάσουν οι εκλογές οι οίκοι, για οι ξένοι οίκοι, για να μας δώσουν την επενδυτική βαθμίδα. Ή και τώρα, γιατί η οικονομία πάει καλά. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Το πότε οι επενδυτικοί οίκοι αξιολογούν μια χώρα δεν είναι κάτι το οποίο καθορίζεται κάθε μήνα. Καθορίζεται από το τέλος του προηγούμενου έτους. Ναι. Συνεπώς, απάντηση πρώτη. Ο μόνος οίκος που έχει αξιολόγηση, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις εκλογές, είναι οίκος που θα ανακοινώσει αύριο τις εκτιμήσεις. Η Standard & Poor's. Είναι 20, δεν υπάρχει άλλος 20 νομίζω. Αυτό είναι 21 που έχει προγραμματίσει. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά ένας 20 θα πει την άλλη εβδομάδα θα κάνω μια έκθεση. Σωστό. Υπάρχει προγραμματισμός για Ιούνιο, για Σεπτέμβριο και το καθεξής. Υπάρχει περίπτωση, γιατί αυτό λένε τα ρεπορτάζ, ότι αύριο η Standard & Poor's να μας αναβαθμίσει στο επίπεδο της, της επενδυτικής βαθμίδας. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Το θεωρείτε εξαιρετικά δύσκολο. Το θεωρείτε εξαιρετικά δύσκολο και ούτως ή άλλως ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε εγώ ποτέ είχαμε τέτοια προσδοκία, ειδικά για αύριο. Τώρα, το να βγούμε σε αγορές. Διότι είναι σε μια περίοδο, ναι, η οποία είναι πολύ κοντά σε εκλογές και η λογική λέει ότι όποιος ήχος, ναι, θα περιμένει να δει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ωραία. Τη σταθερότητα στη χώρα και μετά. Πάντως, αν συμβεί αυτό, θα είναι κάτι θεαματικό. Σωστά. Προφανώς θα είναι θεαματικό, όπως πολύ θετικό θα είναι και οποιαδήποτε. Περαιτέρω αναβάθμιση. Όχι, όχι. Και οποιαδήποτε διαφοροποίηση αύριο
τις αποφάσεις στανταρτούς. Γιατί δεν είναι μόνο να σε αναβαθμίσει επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να δείχνουν μια πρόοδο. Σωστά. Και αυτό θα είναι πολύ σωστά. Τώρα, γιατί, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, δεν έχω απαντήσει ένα ερώτημα. Γιατί βγήκαμε στις αγορές. Ναι, γιατί βγήκαμε δύο μέρες πριν την 21η Απριλίου. Βγήκαμε πρώτα απ' όλα στις εκλογές τότε, γιατί ήταν η κατάλληλη χρονική στιγμή για να ξαναβγούμε στις αγορές. Ναι. Και ο δεύτερος λόγος είναι, γιατί θέλουμε να είμαστε απολύτως ασφαλείς ως χώρα για το επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή όλα εξαρτώνται από την κρίση των πολιτών, του πώς θα εξελιχθεί η εκλογική διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστά. Άρα θέλαμε η χώρα να είναι ασφαλής, έχοντας καλύψει το 85% των ετήσιων χρηματοδοτικών αναγκών, ουσιαστικά με την προκήρυξη. Πήγε καλά το επιτόκιο. Πήγε εξαιρετικά και δεν έχει να κάνει μόνο με το επιτόκιο, έχει να κάνει παράλληλα με την ποιότητα των κεφαλαίων και έχει να κάνει και με τη σύνθεση των κεφαλαίων. Μάλιστα. Και θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι δηλαδή, μας λέτε για να το καταλάβουν και ο κόσμος, δεν είναι κερδοσκόποι. Τι είναι οι επενδυτές, είναι ασφαλιστικά ταμεία, τι προφίλ υπάρχει? Ουσιαστικά είναι μεγάλη επενδυτική οίκη του εξωτερικού. Μάλιστα. Αυτοί που δανείζουν τις χώρες που έχουν την καλύτερη διαβάθμιση στον κόσμο. Δεν είναι κερδοσκοπικά κεφάλαια και είναι και ένα μικρό ποσοστό σε ελληνικές τράπεζες. Μάλιστα. Να σας πω, γιατί αυτό ουσιαστικά με ρώτησε ο κ. Στάκης, με έναν διαφορετικό τρόπο θα σας απαντήσω, ότι αυτοί που μας δανείζουν και το κόστος με το οποίο μας δανείζουν, ουσιαστικά είναι σαν να έχουν προεξοφλήσει ότι η χώρα έχει επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή, όταν δανειζόμαστε στο ίδιο επίπεδο με την Ιταλία, που η Ιταλία έχει επενδυτική βαθμίδα και μάλιστα αρκετά ικανοποιητική, αντιλαμβάνεστε ότι για τους επενδυτές η Ελλάδα είναι σαν να έχει ήδη επενδυτική βαθμίδα. Ωραία, και αυτή την εικόνα θέλαμε να δείξουμε εμείς λίγο πριν την αναβάθμιση της Standard & Poor's, πιθανότατα. Γι' αυτό και βγήκαμε και δύο μέρες πιο πριν. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με την αναβάθμιση Standard & Poor's ή με την όποια αξιολόγηση. Αυτό έχει να κάνει με τις ανάγκες που έχει η χώρα και να αποδείξουμε και εντός και εκτός χώρας ότι έχουμε ασφαλή ταμιακά διαθέσιμα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό που έχει να κάνει. Πόσα είναι στα τα διαθέσιμα? Πόσα έχουμε εκεί? Μισό. Αν μου επιτρέπετε, σημαντικό για τους οίκους αξιολόγησης είναι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της χώρας. Ναι. Αυτό δηλαδή που είναι σημαντικό είναι ότι από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που έχουμε, τα πρώτα στοιχεία από τη Eurostat, η Ελλάδα πιθανότητα θα κλείσει με μηδενικό πρωτογενές θέλημα το 2022. Μάλιστα. Δηλαδή η χώρα. Όποια κυβέρνηση δώσει κι αν είναι, για να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση και στα πολιτικά. Κάναμε μάθημα τώρα στο Πανεπιστήμιο, καταλάβατε. Πάμε πιο απλά. Λοιπόν. Πολύ απλά τα λέω. Εάν αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπουργέ μου, φτάνει, καταλάβαμε. Με ρωτάτε με όποια κυβέρνηση. Ωραία τα λέτε. Μπράβο, για πάμε τώρα σε αυτή την απάντηση. Αυτή είναι η ουσία. Συγγνώμη, αυτό είναι η ουσία για το μέλλον τη χώρα. Βεβαίως και είναι. Η χώρα πέτυχε δημοσιονομική ισορροπία το 2022, ναι, ενώ δώσαμε ως κυβέρνηση τους περισσότερους πόρους για να στηρίξουμε όσο είναι εφικτό νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Φυσικά. Τα ταμιακά διαθέσιμα είναι περίπου 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Εάν αλλάξει η κυβέρνηση, όλα αυτά τα οποία λέτε θα γίνουν, δηλαδή θα την πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, ή υπάρχει ένα ρίσκο? Γιατί ακούω από πολλά στελέχη αυτό να λένε. Εάν τυχόν αλλάξει η κυβέρνηση και υλοποιήσει η αξιωματική αντιπολίτευση αυτά που υπόσχεται προεκλογικά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε επενδυτική βαθμίδα. Η χώρα οδηγείται σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Η χώρα δημιουργείται, και με βοηθήσετε να το συνδυάσουμε το προηγούμενο ερώτημα, σε μεγάλα πρωτογενή ελλείμματα. Το οποίο θα δημιουργήσει ξανά ζητήματα υποβάθμισης της οικονομίας. Σας θυμίζω ότι όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, για 1,5 χρόνο η ελληνική οικονομία υποβιβάστηκε 8 φορές. 1,5 χρόνο 8 φορές. Μάλιστα. Και μετά άρχισε τις αναβαθμίσεις από πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι ήταν στο τέλος του 2014. Ναι, είχαν κλείσει τράπεζες. Το λέει και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ότι με αυτά τα οποία υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε ή σε πολύ ή σε μια λέλαπα φόρων ή σε ένα νέο μνημόνιο. Μήπως είστε λίγο, ας πούμε, λόγω προεκλογικής περίοδου, μήπως ανεβάζετε τόσο πολύ τους τόνους? Όχι καθόλου. Είναι απλά. Όταν πάμε να συζητήσουμε με ποσά, όταν πάμε να συζητήσουμε με δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, εκεί ουσιαστικά εντός εισαγωγικών ξεγυμνώνεται η αξιωματική αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα. Όταν συνεπώς έρχεται και λέει θα μειώσουμε το ΦΠΑ
στο 6%, αυτό είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,5 δισεκατομμύρια. Όταν λέει ότι θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο καταναλωτή στα καύσιμα, είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στα 3,5 φτάσαμε. Όταν, συνολικά, για να μην πάμε μέτρο-μέτρο, συνολικά είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάθε έτος είναι περίπου 10 με 11 δισεκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. 10 με 11 δισεκατομμύρια ευρώ είναι περίπου 4 με 5% πρωτογενές έλλειμμα. Ναι, αλλά η κυρία Τσαπανίδου είπε, εκείνη λέει, δήλωσε στον Νίκο τον Ευαγγελάτο, ότι το δικό του σχέδιο το οικονομικό είναι γύρω στα 5-6 δισεκατομμύρια το χρόνο και αυτά τα λεφτά θα τα εξοικονομήσουν από τις απευθείας αναθέσεις που κάνατε εσείς. Τι απαντάτε σε αυτό? Καλά, είναι προφανές πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Μόνο από τα πρώτα που σας είπα είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν είχα μπροστά μου την κατάσταση, θα μπορούσα πολύ εύκολα να σας απαριθμίσω όλα τα μέτρα τα οποία τα έχουμε δώσει στη δημοσιότητα κοστολογημένα. Και όταν ο Πρωθυπουργός πήγε να τα αναλύσει στη Βουλή, σας θυμίζω, αν και το θυμάστε πολύ καλά, ο κ. Τσίπρας τι απάντησε? Αυτά θα συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Όταν πήγαμε δηλαδή μέτρο-μέτρο να κάνουμε κοστολόγηση, γιατί τα χρήματα των φορολογουμένων διαχειριζόμαστε. Και δεύτερη απάντηση είναι, δεν υπάρχουν αυτές οι απευθείας αναθέσεις. Ναι. Δεν είναι μόνιμες παρεμβάσεις όσο γίνανε στην περίοδο των κορονοϊού. Δηλαδή δεν είναι ότι έγινε μια παρέμβαση τότε η οποία έχει μόνιμο χαρακτήρα, άρα να πεις ότι με αυτόν τον τρόπο επαναλαμβάνεται κάθε έτος. Άρα δεν υπάρχει αυτό. Δημοσιονομικό ισοδύναμο. Μάλιστα. Συμπέρασμα, θα απαιτηθεί να αυξηθούν φόροι και να μειωθούν δαπάνες προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι το οποίο είναι ανέφικτο και μη ρεαλιστικό. Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα το οποίο έχετε και ως προμετωπίδα στην προεκλογική σας καμπάνια είναι η αύξηση μισθών. Θέλω να μας το κάνετε πιο απτό. Τι ακριβώς θα κάνετε? Τι είναι από το 2024, τι μπορεί να περιμένει ο εργαζόμενος στο δημόσιο αλλά και ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα? Διότι ανακοινώσατε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που φυσικά αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων, όμως υπάρχει και ο ευρύτερος ιδιωτικός τομέας και βέβαια υπάρχει και το δημόσιο που και εκεί περιμένουν. Τι θα κάνετε? Έχετε 1, 2, 3? Ο τίτλος μόνο δεν φτάνει, είναι έκθεση ιδεών. Αυτά ίδια λέει και ο κύριος Τσίπρας. Καθίστε να δούμε αν λέμε τα ίδια, αλλά χαίρομαι. Όχι, εννοώ ως έκθεση ιδεών εννοώ. Δηλαδή όλοι λένε αύξηση μισθών. Ωραίο, μου αρέσει που τα ακούω. Στο διατάφτα. Κάτσε να απαντήσω. Στο διατάφτα. Επειδή μου αρέσει και ακριβώς 1, 2, 3. Πρώτον, δεν θα δει ο δημόσιος υπάλληλος, έχει δει ήδη. Ιανουάριο του 2023 καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης. Ωφέλεια για το δημόσιο 200 εκατομμύρια ευρώ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κράτησαν στο πορτοφόλι τους 200 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι με το καλημέρα 10% αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Κάτσε όμως, μου είπατε να μην κάνουμε έκθεση ιδεών. Ναι, μα δεν είναι έκθεση αυτό που λέει, είναι οι πρώτες 50 μέρες. Καθίστε μισό λεπτό, ακόμα. Στις πρώτες 50 μέρες λέει θα τα κάνει αυτά. Μου επιτρέπετε, η κυρία Κοράη μου είπε τι θα δούνε και ήδη έχουμε να σας αποδείξω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει να αυξάνουμε μισθούς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, 200 εκατομμύρια ευρώ είναι μόνο αυτό το μέτρο. Ναι. Καταργήθηκε η εισφορά του 1% των δημοσίων υπαλλήλων στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Αυτό είναι 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη βοήθεια. Ναι. Και έχουμε πει, έχουμε αυξήσει κατά 10% μόνιμα τις απολαβές του γιατρούς. Ναι. Έχουμε αυξήσει το μισθολόγιο μόνιμα στους ενστόλους. Και έχουμε πει ότι από 1η-1η-2024 μάλιστα θα υπάρξει μια παρέμβαση που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πότε? Και θα την τρέξουμε μετά τις εκλογές. Προφανώς θα ανακοινώσει εν μέρη κάποια πράγματα πρώτων εκλογών. Ναι. Μάλιστα. Και η δουλειά θα γίνει ουσιαστική μετά τις εκλογές, έτσι ώστε από 1η-1η-2024 ναι να υπάρχει μια επιπλέον αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ναι, 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αυτό πόσο τη εκατό είναι 10% τα 500 εκατομμύρια. Τώρα δεν είμαι στη θέση του, όχι, να σου πούμε ποσοστά. Αυτό όμως μπορώ να σας πούμε. Βοηθήσω, 2,5 εκατομμύρια δεν είναι η μισθοδοσία του δημοσίου? Όχι, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολύ λιγότεροι από 800.000. Ναι, δεν λέω σημαντικά για πρόσωπο, μιλάω για το κόστος. Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω. Αυτό όμως μπορώ να σας πω. Μισό λεπτό, να πάμε στην ουσία. Ναι. Η ουσία είναι ότι από 1η-1η-2024 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν μια μόνιμη αύξηση, φυστάμενη ήδη και νέα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Μάλιστα. Α, αυτό είναι είδηση που μου έρχεται. Είναι 500 εκατομμύρια που σας είπα και αυτή που ήδη υφίσταται. Μάλιστα. Α. Δεύτερη παρατήρηση. Στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα ήδη έχει υπάρξει αύξηση των μισθών κατά 12,4% την προηγούμενη τετραετία. Και αυτοί οι μισθοί θα αυξηθούν πάλι με τις εξής παρεμβάσεις. Πρώτον, αύξηση του κατώτατου μισθού. Την είπατε. Αφορά 585.000 εργαζόμενους. Ναι. Είναι 20%, 10% από αυτόν τον μήνα. Αυτό είναι πολύ πάνω από το ύψος του εκτιμόμενου πληθωρισμού φέτος που εκτιμάται στο 4,5%. Δεύτερον, έχουμε μειώσει ασφαλιστικές εισφορές και έχουμε πει ότι η πρόθεσή μας, αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, είναι να μειώσουμε περισσότερο και περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές που είναι ωφέλεια για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Και τρίτον, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης ουσιαστικά από τον Ιανουάριο μόνιμα. Ναι. Που είναι άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης? Γιατί προφανώς έχουν ξεχάσει ότι αυτή έχει καταργηθεί οριζόντια για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από τις αρχές του 2023. Δείχνει και αυτό. Δεν έχει μείνει δηλαδή κανένα κατάλοιπο που μπορεί να το καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει και αυτό την προχειρότητα με την οποία εργάζεται. Να σου το πω αντίστροφα για να καταλάβετε πόσο πρόχειρη είναι η πρόταση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, όταν ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το δικό του, ναι, δεν είχε βάλει μέσα την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, αλλά ήρθε στη Βουλή και την ψήφισε. Ναι. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο είχε πει ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν είχε την εισφορά αλληλεγγύης, την κατάργηση. Ναι. Ψάξτε να δείτε. Κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της ΔΕΘ, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. 10 μέρες μετά πήγαμε στη Βουλή εμείς και νομοθετήσαμε αυτό που ο Πρωθυπουργός. Ναι. Το ψήφισε. Το ψήφισε. Κατάλαβε το λάθος. Και τώρα έρχεται και το ανακοινώνει. Αυτό που ψήφισε. Είναι λίγο εδώ, έχετε δίκιο. Λίγο. Υπάρχει δηλαδή μια σύγχυση. Δεν το ανακοίνωσε. Ναι. Δεν το ανακοίνωσε. Το ψήφισε και σήμερα ανακοινώνει ότι θα το καταργήσει. Εντάξει, λίγο μπερδεύτηκαν οι υπουργοί και εσείς τώρα ακόμα αλλά αυτό που μπερδεύτηκαν, ναι, είναι 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, δεν είναι κάτι ψηλά. Συνεπώς. Μισό λεπτό για να το καταλάβω τώρα. Την ευθύνη και την υπευθυνότητα που πρέπει να κάνει. Ωραία, αυτό το 1,24, το 1,24 που μας είπατε, αυτό έχει ήδη συμβεί, σωστά, έχει καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Έχει συμβεί για όλους τους Έλληνες πολίτες που πλέον εισφορά αλληλεγγύης. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο να καταργηθεί από την εισφορά αλληλεγγύης. Είπαμε, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, ναι, οριζόντια για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, άρα, για συνταξιούχους. Άρα ήταν λάθος του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, το ότι υπάρχει στο πρόγραμμά του. Και μάλιστα, το επαναλαμβάνω, ναι, το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ναι. Okay. Το ψήφισε. Εντάξει. Λοιπόν, και το τελευταίο μας ερώτημα, κύριε Υπουργέ, κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί όλα αυτά τα ωραία που λέτε εσείς, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, και από την απλή αναλογική, πάρε ένα καλό ποσοστό και το ΠΑΣΟΚ και συγκεντρώστε εκεί ένα 47% που χρειάζεται, δεν κάνετε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί ενωμένα δύο κόμματα πιο εύκολα θα προχωρήσουν το πρόγραμμα. Γιατί και στο ΠΑΣΟΚ θα θέλουν την αύξηση των μισθών, εκτιμώ. Απάντησή μου είναι ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις 21 Μαΐου. 21 Μαΐου έχουμε εθνικές εκλογές. Επιδιώκω και επιδιώκουμε όλοι το βέλτιστο αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θεωρούμε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει την τελευταία τετραετία ότι μπορεί με τα όποια λάθη, με τα όποια σφάλματα, με τις όποιες αδελτηρίες να αντιμετωπίσει μαζί με την κοινωνία κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο κρίσης και ταυτόχρονα να χτίσει ισχυρές προοπτικές για τη χώρα. Άρα θα σεβαστούμε και θα σεβαστώ τις επιλογές της κοινωνίας στις 21 Μαΐου και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά. Μέχρι τότε ένας στόχος είναι. Το καλύτερο αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.